Μετά την γιορτή της Εθνικής Ανεξαρτησίας, έχουμε άλλη γιορτή, που είναι γιορτή και αλληλεγγύης, γιατί θα κάνουμε σπουδαία πράγματα μέσα από τον μαραθώνιο, που δεν θα είναι μαραθώνιος, τώρα ξέρετε, έχουμε υιοθετήσει αυτόν τον όρο, της WIND, που γίνεται την Κυριακή στην Λάρισα. Θα είναι μια ευκαιρία αθλητισμού, αλλά όπως είπαμε και αλληλεγγύης, διότι η WIND κάνει και φέτος την αρχή από τη Λάρισα, και αυτό μας δημιουργεί χαρά και υποχρέωση να σπάσουμε τα προηγούμενα ρεκόρ με το Run Greece. Καλησπέριζουμε τον κύριο Γιώργο Τσαπρούνη, Διευθυντή Επικοινωνίας της WIND Ελλάς. Γεια σας κύριε Τσαπρούνη. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αθήνα. Να σας πω τώρα, εσείς τρέχετε πάντα. Αν δεν τρέξετε στη Λάρισα θα το νιώσουμε ως προσβολή στην πόλη. Αλλά ξέρω ότι έχετε άλλες υποχρεώσεις. Το λέω όμως για να πω ότι δεν στηρίζετε απλώς αυτόν τον θεσμό, συμμετέχετε σε αυτόν τον θεσμό. Έτσι ακριβώς προσπαθώ να τρέχω, να περπατάω, ας το πούμε έτσι, αλλά κυρίως να συμμετέχω σε όλες τις πόλεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω μια μεγάλη υποχρέωση στη Λάρισα. Πρώτον, γιατί δεν έχω τρέξει σε τόσους αγώνες που έχουν γίνει εκεί και δυστυχώς λόγω της εθνικής εορτής που τα παιδιά έχουν παρελάσει κτλ. Δεν θα μπορέσω να ανέβω, αλλά το κρατώ ως υπόσχεση και στον εαυτό μου και σε πάρα πολλούς δικούς μου φίλους που μένουν στη Λάρισα, τον επόμενο αγώνα να είμαι εκεί και να τρέξω σε μια πανέμορφη διαδρομή, μια πολύ εύκολη διαδρομή από πλευράς αντοχής, είναι επίπεδη η πόλη και πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματική γιορτή για όλους τους κατοίκους, μια γιορτή αλληλεγγύης, μια γιορτή αθλητισμού, υγείας και πάνω απ' όλα αισιοδοξίας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι αυτός ο σπουδαίος θεσμός. Γιατί δεν είναι μόνο μια προτροπή να αθληθούμε, να εκμεταλλευτούμε, εγώ θα βάλω και την άλλη διάσταση, να εκμεταλλευτούμε όλες τις σπουδαίες προσφορές που τρέχουν πριν από κάθε αγώνα σε κάθε πόλη από τα καταστήματα της WIND, αλλά υπάρχει από πίσω και μια γενναιόδορη προσφορά από την πλευρά σας σε ιδρύματα και συλλόγους που επιλέγετε κάθε φορά. Έτσι ακριβώς είναι. Από την πρώτη στιγμή που η WIND ξεκίνησε να ασχολείται με το δρομικό φαινόμενο, το 2011, έχει βάλει το στοιχείο της κοινωνικής αλληλεγγύης, το στοιχείο της προσφοράς, ως άρρηκτα συνδεδεμένο με τους αγώνες. Σε όλους τους αγώνες που συμμετέχουμε χορηγικά, στηρίζουμε φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, κυρίως για παιδιά. Έτσι και φέτος στη Λάρισα θα στηρίξουμε δύο φορείς, ενώ συνήθως είναι ένας ο τοπικός φορέας, αλλά είπαμε φέτος στη Λάρισα που ξεκινάει το Run Greece, όπως πάντα, να πάμε πιο δυνατά. Φέτος θα τρέξουμε για το σύλλογο Ιασό. Είναι ο σύλλογος που στηρίζει τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια. Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα της καθημερινότητας, της κοινωνίας μας, και μια τιτάνια προσπάθεια των γονιών αυτών των παιδιών να στηρίξουν αυτά τα παιδιά. Ο δεύτερος σύλλογος είναι ο σύλλογος που στηρίζει πάλι των γονέων για τα παιδιά με αυτισμό. Είναι δύο κοινωνικά προβλήματα τα οποία πρέπει να στηριχθούν όχι μόνο από τη WIND, αλλά και από τους κοινωνικούς φορείς και από την κοινωνία κάθε πόλης. Κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Και κυρίως κάνουν αυτή τη δουλειά και αυτό το έργο μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η χώρα μας όταν περνά αυτή την μοναδική, την απίστευτη οικονομική ύφεση, το έργο αυτών των φορέων γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Έτσι. Και πιστεύουμε ότι με το δικό μας λιθαράκι, με τη δική μας προβολή του έργου αυτών των ιδρυμάτων, αυτών των φορέων, θα μπορέσουμε να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να στηρίξουμε όχι μόνο υλικά, αλλά και ηθικά το έργο, το δικό τους έργο, γιατί για μας δεν είναι τίποτα. Για μας είναι απλώς μια προσπάθεια κάποιων ημερών. Η δική τους είναι προσπάθεια 24 ώρες την ημέρα, όλο το χρόνο. Έτσι. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Πρέπει να σας πω ότι η σύνδεση που κάνουμε τώρα είναι με ένα απλό κινητό. Και το λέω αυτό, θα μου πείτε τώρα, μεταφέρει μηνύματα και τεχνολογία στον Άγιο Δομήνικο η WIND και δεν θα μπορούσε τώρα από την Αθήνα να μιλάει σε εμάς. Σιγά τα ευκολάκια. Αλλά έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πούμε... Κυρίως έχοντας προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το νέο δίκτυο 4G,
αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 75%. Η Λάρισα ήδη απολαμβάνει αυτές τις ταχύτητες και ο Βόλος. Σύντομα έρχονται και τα δίκτυα νέας γενιάς μέσα από τα δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων οπτικών ινών. Η επικοινωνία, η τεχνολογία αλλάζει τη ζωή μας. Αλλάζει τη ζωή μας προς το καλύτερο, βοηθά την επιχειρηματικότητα, βοηθά τους νέους, βοηθά την εκπαίδευση, βοηθά την ψυχαγωγία και ακόμα και στο δρομικό κίνημα βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν εφαρμογές. Για παράδειγμα, προχθές Κυριακή ήταν ο ημαραθώνιος της Αθήνας με 22.000 δρομής σε όλους τους αγώνες. Εγώ δεν κατάφερα να τρέξω, αλλά έτρεχε ο γιος μου στα 3 χιλιόμετρα. Μέσα από ένα ειδικό app του ΣΕΓΑΣ μπορούσα να δω τη διαδρομή ανά πάσα στιγμή. Πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή. Και τον χρόνο που έκανε ο γιος μου στα 3 χιλιόμετρα μέχρι να τερματίσει. Έτσι. Και όλα τα αποτελέσματα κτλ. Μία μοναδική εφαρμογή σιγά σιγά θα μπει και στους αγώνες του Run Greece και πιστεύω ότι πολύ εύκολα κάποιος θα μπορεί να δει πώς η τεχνολογία βοηθά κάθε φάση της καθημερινότητάς μας. Έτσι, μαθαίνετε περισσότερα για τον κυριακάτικο αγώνα στη Λάρισα στο θεσμό του Run Greece, με μεγάλο χορηγό βεβαίως στην WIND, αλλά κυρίως εκμεταλλευτείτε και τις ευκαιρίες, γιατί είναι γιορτή όλη περίοδος και πριν από τον αγώνα και έχουν εξαιρετικές ευκαιρίες τα καταστήματα της WIND. Ευχαριστούμε, κύριε Τσαπρούνη. Ευχαριστώ και εγώ και ελπίζω πέρα από τους δρομείς να κατέβουν και να στηρίξουν την προσπάθειά τους και όλοι οι κάτοικοι της πόλης. Θα είναι ένας εξαιρετικός καιρός. Θα ανέβουν αρκετοί συνάδελφοι, η αλήθεια είναι, από την Αθήνα να τρέξουν στη Λάρισα. Είτε είναι η καταγωγή τους από εκεί, είτε δεν είναι. Θα εκμεταλλευτούν αυτό το διήμερο και πιστεύω στο τέλος άλλο ένα επιτυχημένο Run Greece στη Λάρισα να αφήσει παρακαταθήκη για του χρόνου για ακόμα περισσότερους δρομείς. Ήδη είναι πολύ περισσότεροι δρομείς φέτος από πέρσι. Πάμε να σπάσουμε το πρώτο ρεκόρ στη Λάρισα. Πάμε να δώσει η Λάρισα ένα δυνατό ξεκίνημα για το θεσμό και ελπίζουμε αυτή η γιορτή της πόλης να είναι χαρά για όλους. Ευχαριστούμε θερμά. Πολύ καλή επιτυχία και στη συνέχεια του Run Greece. Ελπίζουμε να κάνουμε καλό ποδαρικό στη Λάρισα. Πάντα αυτό γίνεται και πάντα περιμένουμε τη Λάρισα να δώσει τη σωστή εκκίνηση. Έτσι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τσαπρούνη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά.